Yeah.
Thank you.
Hey!
Sud! Sud! Yeah.
Hey!
Καλησπέρα, 13η διαγωνιστική, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα, πολύ δυνατό μάτς σήμερα, ντέρμπι, τελικά χάσαμε, τα καταφέραμε. Μπράβο στα παιδιά για την νίκη τους, πολύ καλή εμφάνιση, παίξανε ψυχή, το θέλανε παραπάνω μάλλον, αφού τελικά τα κατάφεραν κιόλας. Δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε. Μάλλον χάνουμε το πλεονέκτημα έδρας, δεν θυμάμαι τώρα σίγουρα, μπορεί και να βγαίνουμε τέταρτη γιατί είμαστε συμπαθώνες, οπότε μπορεί να είμαστε από πάνω τους. Έχω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την προσπάθεια. Περαστικά στον Τζερνόπουλο, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό που τραυματίστηκε στην αρχή και αναγκάστηκε να φύγει. Έχω να πω ότι μερικοί μάλλον δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα και λυπάμαι γι' αυτό και ότι αναγκαζόμαστε να γινόμαστε πιο ξεκάθαροι και να ψιλοτσαφωνόμαστε και όλα σε ένα πνεύμα που δεν χρειαζόμαστε γιατί και εμείς γνωριζόμαστε με τα παιδιά πάρα πολύ καλά και τα παιδιά μας ξέρουν. Όπως και να έχει συγχαρητήρια σήμερα στα παιδιά, πάμε παρακάτω. Έχουμε μπροστά μας ένα τελικό κυπέλλο. Εμείς να κοιτάξουμε, το μυαλό μας είναι εκεί. Και μετά πάμε για playoffs και όσο ψηλότερα μπορούμε. Ιδανικά να φτάσουμε στο τελικό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. 13η αγωνιστική. Η γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα. Σήμερα βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο πιο βελτιωμένες και πιο διστασμένες ομάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η βαθμολογική άνοδος των παιδιών σε σχέση με πέρυσι είναι πιο απτή. Εμείς είμαστε πάνω κάτω στις ίδιες, αλλά τα παιδιά πέρυσι είχαν μια σεζόν στα χαμηλά στρώματα της κατηγορίας, φέτος πρωταγωνιστούν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από ένα τρομερό ντέρμπι σήμερα. Καταρχάς να πούμε περαστικά στο παιδί τον Μπάκα από τον Τζενόπουλο που χτύπησε. Να φτιάξει γρήγορα γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και το χρειάζεται το πρωτάθλημα και γενικά διοργάνωση. Από εκεί και πέρα η ομάδα μου ήταν πεισμωμένη μετά από κάποια περίεργα σχόλια που είδαμε μετά από κάποια παιχνίδια των backups. Πεισμόσαμε επειδή δεν δείξαμε και στο γήπεδο ποιο είναι το επίπεδο μεταξύ των ομάδων. Δηλαδή, χάσαμε ένα μάτσο πολύ εύκολα το οποίο δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για μας. Προχωράμε μπροστά, έχουμε ένα ακόμα τελικό με μια πολύ σπουδαία ομάδα ακόμα που πρωταγωνίζει στην κατηγορία χρόνια. Και πάμε στα play-off να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.